Γεια σας. Είμαι ο Ντέβιτ Σαλτιέλ, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Εγώ θα μιλήσω ελληνικά. Εξοχότατε, κύριε πρέσβη της Ελλάδος, κύριοι πρόξενοι, τέως πρόξενοι στη Θεσσαλονίκη, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα σήμερα που σας είδα όλους εδώ. Για μένα ήσασταν μια οικογένεια και όταν ήσασταν στη Θεσσαλονίκη και σήμερα που σας είδα, χάρηκα πολύ γι' αυτό. Αγαπητοί καθηγητές, κύριε Πεχλιβάνο, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, για τους ελάχιστες επιζώντες του ολοκαυτώματος που συνεχίζουν να μιλούν για τις τραγικές και επώδυνες εμπειρίες τους, αλλά και για εμάς τους απογόνους των επιζώντων, το γεγονός ότι σήμερα που ο αντισημιτισμός και η μυσαλλοδοξία είναι τεκμηριωμένα σε διαρκή άνοδο, είναι αποκαρδιωτικό. Όμως, παράλληλα, είναι συγκινητικό και ταυτόχρονα ενθαρρυντικό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη διαχρονική εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα, για το δυναμικό παρόν και μέλλον του ελληνικού εβραϊσμού και φυσικά για την ιστορικότητη εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος, αυτή της Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει ότι γίνεται όλο ένα και πιο ξεκάθαρα αντιληπτό το ότι για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να συζητούμε ανοιχτά για τις ζωφερές πτυχές της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η εκδήλωση που διοργανώνεται απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά για την τιμή που γίνεται στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και τον ελληνικό εβραϊσμό τόσο τον πρόεδρο καθηγητή Γκούτερ Ζίγκελ για την πρόσκληση που μου απίφθινε, τον φίλο το Διευθυντή τον Μίλτο τον Πεχλιβάνο και τον Κωνσταντίνο Κοσμά του Κέντρου Νέου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου. Θα αρχίσω με ένα ερώτημα που ακούγεται συχνά στα μουσεία μας, ιδιαίτερα από νέους, από τα παιδιά. Από πότε ξεκινά η εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα ή διαφορετικά, πότε ήρθαν οι Εβραίοι στην Ελλάδα? Το ερώτημα αυτό δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται. Μερικές φορές υπονοεί ότι οι Εβραίοι δεν είναι γηγενείς, ότι ήρθαν στην Ελλάδα από αλλού και είναι ξένοι. Εκφράζει την ξεπερασμένη και αντιεπιστημονική αντίληψη για το φυλετικό σχηματισμό των εθνών από την οποία πηγάζει ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός γενικότερα. Το εβραϊκό θρήσκευμα είναι ένα παμπάλαιο φαινόμενο στον ελληνικό χώρο. Η συναγωγή της Δήλου, τα ερείπια της οποίας αναδείχθηκαν σε ανασκαφές, οικοδομήθηκε πριν από 2.000 χρόνια, ενώ την ίδια περίπου εποχή οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν συναγωγές και άρα οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Αρχιτεκτονικά μέλη από μεταγενέστερη συναγωγή της Κορίνθου της παλαιοχριστιανικής εποχής σώζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης αυτής. Οι πηγές είναι γεμάτες από μικρές ιστορίες. Για παράδειγμα, πριν από 2.000 χρόνια συναντήθηκαν στην Κόρινθο δύο Εβραίοι νηματουργοί και ράφτες. Εργάζονταν με πρώτη ύλη κατσικίσιες τρίχες με τις οποίες κατασκεύαζαν σκηνές. Ήταν ο Παύλος από την Ταρσό της Κιλικίας που δίδασκε μια νέα θρησκεία στους Εβραίους της πόλης και ο Ακύλας από τον Πόντο που είχε προηγουμένως μεταναστεύσει στη Ρώμη, από όπου διώχθηκε όμως ως χριστιανός και κατέφυγε στην Κόρινθο. Μικρές ανθρώπινες ιστορίες για την παρουσία των Εβραίων περιέχουν πολλές επιγραφές
από την Ηπειρωτική και την Ισιωτική Ελλάδα, οι οποίες χρονολογούνται από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. μέχρι το τέλος της Βυζαντινής περίοδου. Σε μια σαρκοφάγο της Θεσσαλονίκης διαβάζουμε για κάποιον Ιακώβ, που ονομαζόταν και Ευτύχιος, ο οποίος κατασκεύασε τη σαρκοφάγο όσο ακόμη ζούσε για τον εαυτό του και τη σύζυγό του την Άννα, και όρισε ότι όποιος πείραζε την τελευταία του κατοικία θα έπρεπε να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό στις συναγωγές της πόλης. Απόδειξη ότι η εβραϊκή κοινότητα είχε πάνω από μία συναγωγή και άρα είχε μεγαλώσει. Οι εβραϊκές κοινότητες μεταβάλλονταν ανάλογα με τις πολιτικές καταστάσεις, τις οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις φυσικές καταστροφές. Για το λόγο αυτό μοιάζουν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται στο πέρασμα του χρόνου. Η ασυνέχεια αυτή οφείλεται στα μεγάλα κενά που έχουν οι γνώσεις μας. Έτσι, για μερικούς βυζαντινούς αιώνες λείπουν εντελώς πληροφορίες. Όχι μόνο για τις εβραϊκές κοινότητες, αλλά και για ολόκληρες περιοχές του ελληνικού χώρου. Συνήθως, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε ότι σε ό,τι αφορά την πολιτισμική επίδραση που είχαν οι χριστιανοί πάνω στους Εβραίους, αλλά και οι Εβραίοι πάνω στους χριστιανούς. Εκείνο όμως που ξεχνάμε είναι ότι πολλοί Εβραίοι από τους παλιούς κατοίκους της Ελλάδας, αυτούς που έζησαν τον 1ο αιώνα και έπειτα, ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, όπως αυτοί που αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, και οι χριστιανοί απόγονοί τους συμβίωσαν για αιώνες με τους ολοένα και πιο μακρινούς συγγενείς τους που είχαν παραμείνει Εβραίοι. Μερικές φορές οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες επέβαλαν στους Εβραίους να κατοικούν σε ξεχωριστές συνοικίες, επιχειρούσαν δηλαδή να αποτρέψουν το πολιτιστικό συχνοτισμό και τις αμοιβαίες επιδράσεις με τους χριστιανούς. Αλλά αυτές οι απαγορεύσεις δεν αποτελούσαν κανόνα, ούτε ήταν διαρκής. Τον 7ο αιώνα η Θεσσαλονίκη κινδύνευε από εξωτερικές επιδρομές. Σύμφωνα με την παράδοση, ο πολιούχος της, ο Άγιος Δημήτριος, έκανε την εμφάνισή του πάνω στα τείχη. Και όπως βεβαιώνει ο συντάκτης του αγιολογικού κειμένου, δεν τον είδαν μόνο χριστιανοί, αλλά και εβραιόπουλα αγνά που είδαν στον τόπο αυτό, κοντά στα αβαθή νερά, τη μορφή του Αγίου. Με άλλα λόγια, χριστιανοί και Εβραίοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους και μοιράζονταν τις τοπικές παραδόσεις. Αλλά το κυριότερο είναι ότι η παράδοση αποκτούσε κύρος ακριβώς επειδή είχε τη μαρτυρία νεαρών Εβραίων. Ο Ευστάθιος, που ήταν Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης τον 12ο αιώνα, γράφει ότι πριν από τη δική του εποχή οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι κατοικούσαν συγκεντρωμένοι σε μία συνοικία, αλλά στη συνέχεια απέκτησαν το δικαίωμα του να επεκτείνουν τη συνοικία τους. Έτσι οικοδόμησαν κτίρια σε κενά οικόπεδα, αλλά και κατοίκησαν σε οικίματα τα οποία προηγουμένως διέμειναν χριστιανοί. Ένα μετόχι της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους είχε τα παράθυρά του και την πίσω πόρτα του στην εβραϊκή συνοικία. Το 1300 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μάλλον στη συνοικία αυτή ένα εβραιόπουλο που επρόκειται να γίνει ηγούμενος της Μεγίστης Λαύρας και πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιλόθεος Κόκκινος, και φαίνεται ότι η γυτνίαση αυτή έπαιξε κάποιο ρόλο. Σε άλλο κείμενό του, ο Ευστάθιος κάνει λόγο για το εβραϊκό φύλο το οποίο συμμετείχε στη ζωή της πόλης και ήταν πολυπληθές. Αλλού μας πληροφορεί ότι όταν οι Νορμανδοί πήραν τη Θεσσαλονίκη και την κράτησαν για 3 μήνες, όλος ο πληθυσμός πείνασε εκτός από τους Εβραίους. Το λόγο τον εξηγεί ο σύγχρονός του, ο περίφημος Ραβίνος Βενιαμίν, που ξεκίνησε από τη Τουδέλα, που βρίσκεται στην περιοχή
της Ναβάρα στην Ισπανία και πραγματοποίησε ένα μεγάλο οδηπορικό στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Αυτός βρήκε στη Θεσσαλονίκη 500 οικογένειες οι οποίες ασχολούνταν με τη μεταξουργία. Η μεταξουργία την εποχή εκείνη είχε τεράστια σημασία. Τα πολύτιμα μεταξωτά υφάσματα ήταν αναντικατάστατα δώρα τα οποία επικύρωναν συμφωνίες ειρήνης και συμμαχίας ανάμεσα σε αυτοκράτορες. Η Θήβα, γράφει ο Βενιαμίν, είχε 2.000 εβραϊκές οικογένειες που ασχολούνταν με τη μεταξουργία. Πράγματι, ήταν μεγάλο μεταξουργικό κέντρο. Οι Νορμανδοί που είχαν κατακτήσει την Ιταλία απήγαγαν τους Εβραίους μεταξουργούς της Θήβας και έτσι άρχισε η ανάπτυξη της μεταξουργίας στη χώρα αυτή. Φαίνεται ότι και η Θεσσαλονίκη ήταν μεταξουργικό κέντρο χάρη στους Εβραίους της πόλης. Ο Βενιαμίν από την Τουδέλα περιηγήθηκε τον ελληνικό χώρο. Επισκέφθηκε την Κέρκυρα, την Άρτα, την Πάτρα, την Αύπακτο, την Κόρυθο, τη Θήβα και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα μας πληροφορεί ότι ο ραβίνος της Άρτας ονομαζόταν Ηρακλής. Την ίδια εποχή έζησε τουλάχιστον για ένα χρόνο στην Πάτρα ο Λόγιος Αβραάμ Μπεν Σαμουήλ Αμπουλάφια, ο οποίος έγραψε εκεί ένα βιβλίο πνευματικού μυστικισμού. Σε κάπως μεταγενέστερη εποχή ανήκει και ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο της Παλιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα, αλλά με εβραϊκούς χαρακτήρες, που βρέθηκε στην Καστοριά. Φαίνεται ότι οι Εβραίοι της πόλης αυτής ήταν τότε ελληνόφωνοι, αλλά δεν γνώριζαν την ελληνική γραφή, ενώ για θρησκευτικούς λόγους γνώριζαν την εβραϊκή γραφή. Έτσι έγραφαν τα ελληνικά με εβραϊκούς χαρακτήρες. Αυτές οι πληροφορίες μας δείχνουν ότι οι ελληνόφωνοι Εβραίοι που αποκλήθηκαν εκ των υστέρων Ρωμανιώτες ήταν δεμένοι με τον ελληνικό χώρο πολύ πριν καταφθάσουν κυνηγημένοι από την Ιερά Εξέταση οι ομόθρησκοί τους από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Προβυγγία και άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης από τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά. Εκ των υστέρων, οι απόγονοι των προσφύγων αυτών αποκλήθηκαν σεφαραδίτες από τη λέξη σεφαράντ που στα εβραϊκά σημαίνει Ισπανία. Και αυτό διότι οι πολιτιστικά και γλωσσικά στοιχεία των σεφαραδιτών επικράτησαν σταδιακά πάνω στους υπόλοιπους πρόσφυγες που κατέφτασαν από την Ευρώπη. Ωστόσο, το 16ο αιώνα, όταν οι Εβραίοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, η οποία τότε ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διέφεραν μεταξύ τους ως προς την καταγωγή, τη γλώσσα και τα έθιμα. Στη Θεσσαλονίκη, οι Οθωμανικές φορολογικές απογραφές καταγράφουν 28 κοινότητες, από τις οποίες 2 ρωμανιώτικες, μία γερμανόφωνη, η λεγόμενη Εσκεναζίμ, στα εβραϊκά η Αλαμάν, στη γλώσσα της Οθωμανικής Γραφειοκρατίας. Υπήρχαν επίσης κοινότητες από τη Σικελία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Προβυγία και βέβαια από την Ισπανία. Όπως γράφει ένας ραβίνος της εποχής εκείνης, στη Θεσσαλονίκη καθένας μιλά τη γλώσσα του λαού του. Όταν οι πρόσφυγες έφτασαν μετά την εκδίωσή τους, σχημάτισαν κοινότητες ανάλογα με τις γλώσσες τους. Κανένας δεν αποχωρεί από την κοινότητά του, ούτε εισέρχεται σε άλλη κοινότητα. Κάθε κοινότητα υποστηρίζει τους πτωχούς της και είναι ξεχωριστά εγγεγραμμένη στα βασιλικά μητρώα. Κάθε κοινότητα είναι σαν μια πόλη από μόνη της. Οι κοινότητες αυτές εκτελούσαν και φορολογικά καθήκοντα, όπως συνέβαινε στο Οθωμανικό κράτος, οι φόροι μιας πόλης μοιράζονταν στις βασικές θρησκευτικές ομάδες, εν προκειμένου Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, και η κάθε ομάδα τους κατένιμε εσωτερικά
στις κοινότητες που την αποτελούσαν. Στη συνέχεια, κάθε κοινότητα κατένιμε τους φόρους στα μέλη της. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε παράπονα και οδήγησε στη διάσπαση ορισμένων κοινοτήτων και τη δημιουργία νέων, μέχρι να προκύψει αριθμός 28, που αναφέραμε οπότε και συμφωνήθηκε ότι δεν θα δημιουργηθούν νέες κοινότητες. Για παράδειγμα, από τη Σικελική προέκυψε η νέα Σικελική κοινότητα, από την Ιταλική η νέα Ιταλική και ούτω καθεξής. Συνέβαινε επίσης η δυσαρέσκεια να οθεί σε μαζική αποχώρηση και ένταξη σε άλλη κοινότητα. Όπως μας λέει η πηγή της εποχής, μερικά μέλη της ιερής κοινότητας Σαλόμ αποχώρησαν και προσχώρησαν στη συναγωγή της Προβυγγίας, ενός τόπου που ούτε οι ίδιοι ούτε οι πατέρες τους γνώριζαν ή φαντάστηκαν. Γύρω στα 1530, οι 28 κοινότητες συμφώνησαν σε ένα ανώτιτο όριο. Εφ' εξής, καμία δεν θα ξεπερνούσε το 1/12 του εβραϊκού πληθυσμού. Ο πυρήνας κάθε κοινότητας ήταν η συναγωγή της και η διοίκησή της αποτελούσαν συνήθως εύποροι έμποροι, αλλά οι πνευματικοί ηγέτες ήταν όπως πάντα ραβίνοι. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες της ζωής, οι ραβίνοι γνωμάτευαν πάνω σε επίκαιρα θέματα της εποχής τους. Οι γνωματεύσεις αυτές, οι περίφημες ρεσπόνσα, είναι εκπληκτικές πηγές γνώσης για την ιστορία και του ελληνικού χώρου. Ο γνωστότερος και σημαντικότερος συγγραφέας ρεσπόνσα είναι ο Σαμουήλ, γιος του Μωυσή από τη Μεντίνα της Ανδαλουσίας, ο οποίος έζησε στη Θεσσαλονίκη τον 16ο αιώνα και έγραψε περίπου 1000 γνωματεύσεις. Μία από τις γνωματεύσεις του Σαμουήλ αφορούσε το ερώτημα τι πρέπει να γίνει αν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνάφθηκε μία συμφωνία αλλάξουν τόσο πολύ ώστε η εκτέλεση της συμφωνίας να καταστεί αδύνατη. Περάσαμε τελευταία στην Ελλάδα μεγάλα προβλήματα και ο κόσμος πραγματικά βρέθηκε χωρίς να έχει υπολογίσει σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν η ρεσπόνσα αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αν και χρησιμοποιήθηκε λίγο. Αυτή η περίπτωση δείχνει την ανέκεια που επικρατούσε στον πληθυσμό το 16ο αιώνα και αφορούσε μια φτωχή γυναίκα η οποία στο σπίτι της το είχαν κατακλείσει τα ποντίκια και απειλούσαν τη ζωή του μωρού της. Η γυναίκα αυτή παρακάλεσε τη γειτόνισσα να της δανείσει τη μοναδική ποντικοπαγίδα που είχε. Η γειτόνισσα τη λυπήθηκε και της δάνεισε την ποντικοπαγίδα για ένα βράδυ. Όμως, αντί για το ποντίκι, πιάστηκε στη φάκα η ουρά της γάτας, η οποία χάθηκε ουρλιάζοντας και έτσι μες στο σκοτάδι έσερνε και την ποντικοπαγίδα και χάθηκε η ποντικοπαγίδα. Την άλλη μέρα οι δύο γειτόνισσες θρηνούσαν. Η μία για τη χαμένη παγίδα και η άλλη διότι δεν ήταν σε θέση να αποζημιώσει την απώλεια αυτή. Η ρεσπόνσα λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ζημιά έπρεπε να μοιραστεί, διότι η γυναίκα που είχε δανειστεί την ποντικοπαγίδα δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει αυτό το έκτακτο γεγονός. Ο Σαμουήλ ντε Μεντίνα ήταν γνωστός και εκτός Θεσσαλονίκης. Στα μέσα του 16ου αιώνα η ρωμανιώτικη κοινότητα της Πάτρας δεχόταν πιέσεις από τις δύο πολυπληθέστερες κοινότητες των Εβραίων, την Ισπανική και τη Σικελική. Ο κοινός ραβίνος των τριών κοινοτήτων ευνοούσε τους νεοφερμένους, που ήταν και οι περισσότεροι. Διεκδικώντας την αυτονομία της, η ελληνόφωνη κοινότητα της Πάτρας έπεισε και τις άλλες να στείλουν αντιπροσώπους στη Θεσσαλονίκη και να ρωτήσουν τον Σαμουήλ τι έπρεπε να γίνει. Ο Σαμουήλ γνωμάτευσε ότι αν και η ενότητα είναι καλή,
Κάθε κοινότητα πρέπει να θεωρείται πόλη από μόνη της, δηλαδή να είναι αυτόνομη. Αλλά βέβαια οι εβραϊκές κοινότητες δεν ζούσαν μόνες τους. Στο πλαίσιο του Οθωμανικού κράτους υφίστανται την ιδεολογική επιρροή και καταπίεση του Ισλάμ. Είναι γνωστή η μαζική προσχώρηση 300 εβραϊκών οικογενειών στη μουσουλμανική θρησκεία τον 17ο αιώνα υπό το Σαμπετάι Σεβί, ο οποίος αρχικά εμφάνισε τον εαυτό του ως Μεσσία και στη συνέχεια έγινε μουσουλμάνος. Έτσι προέκυψε ο σχηματισμός των Ντονμέδων, δηλαδή μιας ομάδας που έφερε μουσουλμανικά εξωτερικά χαρακτηριστικά στη λατρεία, αλλά διατηρούσε σε μυστικιστικό επίπεδο στοιχεία της εβραϊκής θρησκείας. Οι Ντονμέδες που κυριαρχούσαν στην οικονομική ζωή μάθαιναν την καταγωγή τους μόλις γίνονταν 18 ετών και ορκίζονταν να την κρατούν μυστική. Ήταν διαιρεμένοι σε 4 ομάδες ανάλογα με το ποιον αναγνώριζαν ως διάδοχο του Σαμπετάι Σεβί, οι οποίες δεν είχαν επιγαμίες μεταξύ τους. Πέρα όμως από τη γνωστή αυτή περίπτωση, οι εξισλαμισμοί ανήχαν μερικές φορές, μάλλον πολλές φορές, και οικονομική σκοπιμότητα, αφού η φορολογία των μουσουλμάνων ήταν πολύ χαμηλότερη. Αποτελούσαν συχνά καταφύγιο για φτωχούς και καταχρεωμένους χριστιανούς και Εβραίους. Είναι ενδεικτικό ότι ένας στους 3 μουσουλμάνους που κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη το 1568 είχε γεννηθεί Εβραίος ή χριστιανός, χωρίς να υπολογίζουμε τι είχαν γεννηθεί οι πατεράδες τους. Παρ' όλα αυτά, οι Εβραίοι εξακολουθούσαν να αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης επί αιώνες, και το χαρακτηριστικό αυτό κάνει τη Θεσσαλονίκη μοναδική στη νεότερη ιστορία. Η ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου υπό την προστασία των ευρωπαϊκών δυνάμεων δημιούργησε με τα χρόνια επιχειρηματικές οικογένειες. Το 18ο αιώνα επιχειρηματίες από την Ιταλία εγκαταστάθηκαν και αυτοί στη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν στο εμπόριο της Ανατολής με τη Δύση. Χάρη στην αυθονία κεφαλαίων και γνωριμιών κατέκτησαν γρήγορα τα σκύπτρα του εμπορίου. Οι ντόπιοι τους ονόμασαν αυτούς Φράγκος και τη συνοικία τους Φραγκομαχαλά. Οι Φράγκος, δηλαδή οι οικογένειες Αλατίνη, Μορπούργο, Φερνάντες, συνδεδεμένες με επιγαμία μεταξύ τους, έκαναν τη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό κέντρο των διεθνών επιχειρήσεών τους, που εκτείνονταν από την Αφρική μέχρι το Λονδίνο και από τη Γαλλία μέχρι τη Ρωσία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το βιομηχανικό συγκρότημα των Αλατίνη είχε πάγια κεφάλαια όσα όλες οι βιομηχανίες της πόλης μαζί. Βέβαια δεν ήταν όλοι οι Εβραίοι πλούσιοι, κάθε άλλο. Δίπλα στους Φράγκους και τους εγκαταντάδες μεσαίους και μικρούς εμπόρους ζούσαν επί αιώνες οι χιλιάδες μεταφορείς του λιμανιού, οι εργάτες των εργαστηρίων, οι φτωχοί υφαντές με συνθήκες ανέχειας που εντυπωσίαζαν τους περιηγητές. Όμως όλος αυτός ο κόσμος, λειτουργώντας με τους ρυθμούς και τους κανόνες που επιβάλλει η εβραϊκή θρησκεία, σταματούσε κάθε εργασία το απόγευμα της Παρασκευής και αντιμετώπιζε τις δυσκολίες με θυμοσοφία. Αυτές οι δυσκολίες αποτυπώθηκαν στις παροιμίες και στα τραγούδια, τα περίφημα «Καντίγας» και τα «Ρομανσέρος». Το Σάββατο η Θεσσαλονίκη ήταν απολύτως ήρεμη, το λιμάνι, οι αποθήκες και τα περισσότερα καταστήματα κλειστά. Η μακραίωνη εβραϊκή παρουσία στην Ελλάδα διακόπηκε βάρβαρα με το ολοκαύτωμα. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εξοντώθηκαν 67.000 Έλληνες εβραϊκού θρησκεύματος, ποσοστό
87% του εβραϊκού πληθυσμού της Ελλάδας. Στη γερμανοκρατούμενη Βόρεια Ελλάδα, ο εκτοπισμός των Εβραίων στο Auschwitz ξεκίνησε το Μάρτιο του 1943 και οι απώλειες ήταν τεράστιες. Αντίθετα, στην Ιταλοκρατούμενη ως το Σεπτέμβριο του 1943 Νότιο Ελλάδα, ο εκτοπισμός των Εβραίων πραγματοποιήθηκε το 1944. Έχοντας την εμπειρία της Βόρειας Ελλάδας και χάρη στην αλληλεγγύη του χριστιανικού πληθυσμού και της αστυνομίας, αλλά και την εν γέννη ενδυνάμωση της αντίστασης, ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων απέφυγα τον εκτοπισμό. Υπήρχαν βέβαια πολλοί παράγοντες που διαδραμάτισαν ρόλο, όπως η σύνθεση του χριστιανικού πληθυσμού, η πυκνότητα του εβραϊκού, ο βαθμός γλωσσικής ομοιογένειας και άλλοι, τους οποίους μελετούν οι ειδικοί. Σήμερα όχι μόνο θυμόμαστε, αλλά προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη δημόσια μνήμη για τους Εβραίους της Ελλάδας. Η δημόσια μνήμη δεν είναι απλώς ένα άθροισμα ιδιωτικών αναμνήσεων, ούτε κατάλογος γεγονότων που επαναλαμβάνουμε σε κάθε επέτειο. Η μνήμη είναι κάτι που διεκδικούμε, ένας ιστορικός χώρος που πρέπει να οριοθετήσουμε και να διατηρήσουμε. Να καταπολεμήσουμε τη φυσική λύθη, αλλά και την τάση του αναθεωρητισμού που τίνει να επικρατήσει και να αμφισβητήσει την εβραϊκή παρουσία και την εβραϊκή γενοκτονία. Ο αναθεωρητισμός ξεκινά από τη διαστρέβλωση των ιδιωτήτων του ελληνικού εβραϊκού πληθυσμού. Του αποδίδει χαρακτηριστικά ιτοπάθειας με τον ισχυρισμό ότι οι Εβραίοι οδηγήθηκαν ως πρόβατα στη σφαγή. Του αποδίδει επίσης χαρακτηριστικά τρίτου, σαν να ήταν οι Εβραίοι ένα ξένο σώμα προς το ελληνικό έθνος. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπαράγουν από άγνοια ακόμη και άνθρωποι καλής πίστης. Ακούμε συχνά την έκφραση «Έλληνες και Εβραίοι». Ακόμη και σε τελετές που τιμούν τα θύματα του Ολοκαυτώματος και προσπαθούμε πάντοτε να τονίσουμε ότι οι Εβραίοι είναι Έλληνες σαν όλους τους άλλους, με μόνη διαφορά τη θρησκεία. Γι' αυτό φέραμε στο προσκήνιο το γεγονός ότι ο πρώτος ανώτερος αξιωματικός που έπεσε στο αλβανικό μέτωπο, ο συνταγματάρχης Μορδοχαίος Φριζής, ήταν Εβραίος το θρήσκευμα. Μεταφέραμε τα οστά του και τα ενταφιάσαμε στη Θεσσαλονίκη ως ένδειξη τιμής στους εκατοντάδες Εβραίους που έπεσαν στην Αλβανία και τους χιλιάδες που πολέμησαν. Ήταν 12.700 αυτοί που πήγαν στην Αλβανία να πολεμήσουν. Ο Φρεζής πολέμησε τόσο στους Βαλκανικούς πολέμους όσο και στη Μικρασιατική εκστρατεία, όπου συνελήφθη εχμάλωτος και αρνήθηκε τη μεσολάβηση ομοθρήσκων του για να απελευθερωθεί, εάν δεν απελευθερώνονταν όλοι οι συμπολεμιστές του. Αυτό είναι ένα σύμβολο του Μορδοχαίου Φριζή, ότι δεν δέχτηκε να απελευθερωθεί αν δεν έφευγαν όλοι οι φαντάροι που ήταν και αυτοί φυλακισμένοι. Αλλά αν πάμε λίγο πιο πίσω στο παρελθόν, θα συναντήσουμε τον γιατρό Δαβίδ Σακή, αναγνωρισμένο Μακεδονομάχο, όπως και τον Ιακώβ Ψίδες, που χρημάτισε διευθυντής της αστυνομίας Τρικάλων και ήταν επίσης μέλος του Μακεδονικού Κομιτάτου. Θα συναντήσουμε τον πρόκριτο των Ιωαννίνων, τον Δαβιτσόν Εφέντη, χάρη στον οποίο απελευθερώθηκαν αντάρτες στην Επανάσταση το 1878, αλλά και τον Ραφαή Μωυσή, πρόκριτο Βόλου, που λόγω της φιλελληνικής τάσης του υπέχθη ακροτηριασμό. Θα συναντήσουμε 200 Εβραίους στρατιώτες στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο το 1897 και 400 στους Βαλκανικούς πολέμους, στους οποίους πρέπει να προστεθούν και άλλοι 70 που κατέφτασαν από την Αίγυπτο
για να καταταγούν ως εθελοντές. Στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο πολέμησαν περίπου 13.000 Εβραίοι, από τους οποίους 340 ήταν βαθμοφόροι. 500 ήταν οι νεκροί και αγνοούμενοι, 1.400 οι ανάπηροι. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε για ξένους, ούτε για πρόβατα που οδεύουν στη σφαγή. Οι πρόσφατες έρευνες που περιελήφθησαν στην έκθεση «Ο Συναγωνιστής», την οποία παρήγαγε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας, τεκμηρίωσαν την ευρεία συμμετοχή των Εβραίων στην εθνική αντίσταση. Άλλη έρευνα που περιελήφθηκε στην έκθεση «Οι καλοί ποιμένες, αρχιερείς και αρχιραβίνοι μπροστά στο Ολοκαύτωμα» έδειξε ότι όπου υπήρξε συνεργασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις εβραϊκές κοινότητες και την αντίσταση, ο εβραϊκός πληθυσμός σώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Γνωστό παράδειγμα είναι η Αθήνα, όπου με τη γενναία στάση του Ραβίνου Μπαρζιλάη και τη συνεργασία αντίστασης, αστυνομίας και αρχιεπισκόπου σώθηκε μεγάλο μέρος του πληθυσμού με τρόπο που εμψύχωσε την αντίσταση του ελληνικού λαού. Και φυσικά η Ζάκυνθος, όπου αποτράπηκε εκτόπιση χάρη στο Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο και τη συνεργασία του ηγέτη της εβραϊκής κοινότητας. Το ίδιο ισχύει και για τη Χαλκίδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε τις ιστορικές σπουδές για τους Εβραίους της Ελλάδας χάρη στην αναβίωση της έδρας εβραϊκών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναβίωση που πετύχαμε με μεγάλες προσπάθειες. Οι ιστορικές σπουδές αφορούν την εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και των Εβραίων της Ελλάδος και για το Ολοκαύτωμα. Εκατοντάδες φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχουν πάρει ως μάθημα την ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ενώ στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων διδάσκεται ως μάθημα η ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας. Εκτός από την έδρα εβραϊκών σπουδών, φορέας ιστορικής έρευνας είναι το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που ανήκει στην Ισραηλική κοινότητα της πόλης και το οποίο πραγματοποίησε πρόσφατα τη δεύτερη επέκτασή του με μεγάλη ανανέωση του περιεχομένου του. Το μουσείο αυτό είναι το δεύτερο εβραϊκό μουσείο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2001 και έκτοτε παρουσίασε πολλές άγνωστες πτυχές της εβραϊκής Θεσσαλονίκης σε εκθέσεις, εκδόσεις ιστορικών τεκμηρίων που παρήγαγε. Επίσης, συγκέντρωσε αντικείμενα οικογενειών της πόλης που διασώθηκαν από το Ολοκαύτωμα. Διοργάνωσε συνέδρια και πολλά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με κύριο αντικείμενο την τοπική ιστορία. Χάρη στη στήριξη της Ισραηλικής κοινότητας και χορηγών από όλο τον κόσμο, είναι πλέον το μεγαλύτερο ιδιωτικό μουσείο της πόλης στη Θεσσαλονίκη. Πολύ πριν από το Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, το οποίο συγκέντρωσε μουσιακά αντικείμενα από όλες τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας, κατέγραψε μετά από πολυετή προσπάθεια όλες τις εβραϊκές επιγραφές στον ελληνικό χώρο και διακρίθηκε στη διοργάνωση σεμιναρίων για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. Η ιδιαίτερη γλώσσα των Σεφαραδιτών Εβραίων, η Ισπάνο-Εβραϊκή, καθώς και η πλούσια μουσική τους παράδοση, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 4 διεθνή συνέδρια, των οποίων εκδόθηκαν τα πρακτικά, αφιερώθηκαν στην Ισπάνο-Εβραϊκή, για την οποία ενδιαφέρονται χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για να διδαχθεί η Ισπανοεβραϊκή ή Λαντίνο, όπως τη λέμε, δεδομένου ότι σε αυτή είναι συνταγμένη η πλούσια γραπτή παράδοση των Σεφαραδιτών της Ελλάδας και το ογκώδες αρχείο της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η μουσική παράδοση των Εβραίων της Ελλάδας έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τη γλώσσα και υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
ολοένα και περισσότεροι χριστιανοί μουσικοί ασχολούνται δημιουργικά μαζί της. Πρέπει εδώ να αναφέρω και τη χοροδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που δημιουργήθηκε το 1995 με διευθυντή τον Κωστή Παπάζογλου που είναι σήμερα εδώ, με σκοπό τη διατήρηση της μουσικής παράδοσης που έφεραν μαζί τους οι εξόριστοι από την Ισπανία πριν από 500 χρόνια. Η χοροδία έχει δώσει πολλές συναυλίες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και έχει τιμηθεί με διακρίσεις. Εκτός βέβαια από τη σεφαραϊκή μουσική παράδοση υπάρχει και η μουσική παράδοση των ελληνοφώνων Εβραίων που οι πρόγονοί τους, όπως προανέφερα, κατοικούσαν στην Ελλάδα από τα πολύ παλιά χρόνια και η οποία αναδεικνύεται με τη σύγχρονη έρευνα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες, το Ισπανικό, θα κάνουμε μαθήματα της γλώσσας Λατίνο σε όσους ενδιαφέρονται και σας πληροφορώ ότι είναι πραγματικά πολλοί. Βέβαια θα μαθαίνουν και την Ισπανική γλώσσα, αλλά και τα Λατίνο. Η διατήρηση της μνήμης, της παράδοσης και του πολιτισμού των Εβραίων της Ελλάδος απαιτεί προσπάθεια. Το Ολοκαύτωμα ήταν μια οργανωμένη διαδικασία, είχε σκοπό να εξαλείψει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις μνήμες, τα μνημεία και τον πολιτισμό. Πρέπει να σημειώσω σχετικά με τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος στη δημόσια μνήμη ότι χάρη στις προσπάθειές μας το 2004 καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής η ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου. Φέτος, μάλλον του χρόνου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί σε εκδήλωση στα Ιεροσόλυμα, στο Yad Vashem, ο δε Πρωθυπουργός στην Ελλάδα θα παραστεί στο Auschwitz στην μνήμη για τα 75 χρόνια από το Ολοκαύτωμα. Πρόκειται για μια κρατική εκδήλωση, σκοπός της οποίας, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου, είναι η διαρκής υπόμνηση για το τι μπορεί να συμβεί εάν η μυσαλλοδοξία, το μίσος και η αδιαφορία γίνουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας. Στις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας επαφίεται και το πάγιο αίτημά μας για τον επαναπατρισμό των προπολεμικών αρχείων και κοιμηλίων της κοινότητας, τα οποία λαϊλατήθηκαν επί κατοχής και ένα μεγάλο τμήμα εξακολουθεί να παραμένει στην κατοχή ξένων χρόνων. Ξέρουμε ότι τα αρχεία τα οποία εκλάψαν από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν στο Βερολίνο και όταν οι Ρώσοι μπήκαν στο Βερολίνο τα πήρανε και βρίσκονται στη Μόσχα. Παρ' όλα αυτά, μετά τόσα χρόνια και με προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης ακόμα τα αρχεία αυτά δεν έχουμε καταφέρει να επιστρέψουν στην πατρίδα μας και στη θέση τους. Καθώς επίσης και πολλά αντικείμενα τα οποία εκλάψαν από τις συναγωγές και βρίσκονται στην Πολωνία και σε διάφορα άλλα μέρη, αλλά δυστυχώς πάλι δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Θεωρώ ότι η δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος θα δώσει σε όλους ένα κίνητρο για να προσπαθήσουν να επιστρέψουν όλα αυτά στη χώρα μας, διότι είναι περιουσία της Ελλάδος. Δεν θα ξαναπώ πάλι ότι εμείς είμαστε Εβραίοι, αλλά είμαστε Έλληνες, διότι νομίζω αυτό το καταλάβατε όλοι. Όπως είπε και ο προηγούμενος ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έκανε δεκτό τον ορισμό για τον αντισημιτισμό, είναι πραγματικά, είμαστε από τις λίγες χώρες που άμεσα ανταποκρίθηκε κάνοντας πράξη αυτή την επιθυμία που είναι βέβαια και μια οδηγία της ευρωπαϊκής κοινότητας και εμείς είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή του την πράξη. Πάντως, θα πω τώρα ότι κανείς Εβραίος δεν μπορεί να ξεχάσει το Ολοκαύτωμα και τις συνέπειες του μέχρι σήμερα. 75 χρόνια έχουν περάσει.
οι σχέσεις των Ελλήνων Εβραίων με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στηρίζονται στην αναγνώριση των συνεπειών της εβραϊκής γενοκτονίας και στην αμοιβαία προσπάθεια για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Πρέπει να σας πω ότι το σύγχρονο γερμανικό κράτος καταβάλει εδώ και χρόνια συστηματικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Και όπως είπαν και πριν για τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος, η Γερμανία ήταν από τους πρώτους που έθεσε τον εαυτό τους μπροστά για να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Βοηθάει στην καταπολέμηση του εντυνόμενου κύματος αντισημιτισμού, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας. Βοήθησε και βοηθά στην αποκατάσταση των συναγωγών, συναγωγή μοναστηριωτών στη Θεσσαλονίκη. Επισκευάστηκε και η Γερμανική Ομοσπονδία συνεισέφερε με κάποια χρήματα. Αλλά και συναγωγές σε άλλες πόλεις. Μπορώ να πω η συναγωγή των Τρικάλων, η συναγωγή της Λάρισας, η συναγωγή του Βόλου. Γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή πιστεύω ότι καταρχάς οι συναγωγές είναι ιστορία. Διότι εφόσον υπάρχουν συναγωγές, σημαίνει ότι υπήρχαν και Εβραίοι. Αυτές οι συναγωγές δεν πρέπει να καταστραφούν. Εμείς οι κοινότητες είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά δεν επιχορηγούμεθα. Προσπαθούμε πάντα μόνοι να τα βγάλουμε πέρα. Πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε όλοι, δεν είναι εύκολο, γιατί τα έξοδα, άμα θα κάνετε το μπιλάνσο, που το λέμε, πώς το λένε, ισολογισμό, τα έξοδα, πάντα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα. Οπότε δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις η Γερμανία βοήθησε σε αυτό. Επίσης, στο διαρκές εκπαιδευτικό σεμινάριο Ισραηλιτοπαίδων Ελλάδος, που κάθε χρόνο καλύπτει τις ανάγκες. Αυτή είναι η κατασκήνωση. Έχουμε κατασκήνωση εδώ και μετά την επιστροφή από το Auschwitz. Κάνανε οι Εβραίοι τότε μια κατασκήνωση να μαζεύονται όλα τα παιδιά, αυτά που γεννήθηκαν τότε και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν. Και αυτός ο θεσμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι δύσκολο, διότι χρειάζονται χρήματα. Υπάρχει μια παροιμία στα ισπανικά που δεν θα σας την πω γιατί δεν είναι τόσο όμορφη, αλλά μου την έλεγε η μαμά μου όταν έλεγα θέλω να κάνω αυτό και μου έλεγε δεν έχω λεφτά και μου έλεγε με πορδές δεν βάφονται αυγά. Και τώρα και όλα αυτά, αν δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη στήριξη. Έχουμε επίσης προγράμματα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Επίσης, θέλω να σας πω, στην αναγνώριση της αδικίας που γινόταν στην Ελλάδα, στους Εβραίους, επί δεκαετίες εξαιρούσε τους Έλληνες επιζώντες του Ολοκαυτώματος από την παροχή μιας μικρής οικονομικής υποστήριξης μέχρι το 2002. Οπότε τότε ανέλαβα εγώ. Τότε, μετά από συζητήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Γιώσκα Φίσερ, άλλαξε αυτό το καθεστώς και οι Έλληνες επιζώντες, οι οποίοι σήμερα είναι ελάχιστοι όπως καταλαβαίνετε, διότι έχουν ξεπεράσει τα 80-90 χρόνια, εισπράττουν μια μικρή σύνταξη, θα έλεγα, για τα γεράματά τους. Δυστυχώς έγινε καθυστερημένα, αλλά αυτό είναι. Για να είμαι ειλικρινής, και το συζήτησα, και η μεταπολεμική γενιά έχει πρόβλημα, διότι το DNA φέρει όλα εκείνα τα σημάδια που πέρασαν οι γονείς μας. Εγώ μεγάλωσα και δεν γνώρισα ούτε θείο, ούτε παππού, ούτε ξάδελφο, ούτε ξαδέλφη, ούτε κανένα. Και εγώ ρωτούσα τον μπαμπά μου, μπαμπά, γιατί όλοι τρέχουνε να πάνε να δουν το θείο, τον ονό, τον ένα τον άλλον. Εγώ, εμείς δεν έχουμε, μου έλεγε, εμείς δεν έχουμε. Ένα παιδάκι στο δημοτικό δεν καταλάβαινα, πάντως δεν είχαμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ένιωθα
κάτι μειονεκτικό. Δηλαδή, δεν είχα κι εγώ σαν παιδί να τρέξω στην αγκαλιά του παππού. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε ή μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά δεν σας εύχομαι να έρθετε στην θέση του παιδιού που δεν έχει έναν παππού, μια γιαγιά, ένα ξάδερφο. Οπομένως, πρέπει να δούμε αυτή την πρώτη γενιά που έχει πρόβλημα να τη βοηθήσουμε, να την ελέγξουμε. Και τώρα να πούμε λίγα λόγια για τον αντισημιτισμό. Εγώ λέω πάντα, αντισημιτισμός δεν τελειώνει. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να τον αντιμετωπίζουμε. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μπροστά σε μια διευρυμένη, σε έκταση και ένταση, αύξηση του αντισημιτισμού. Δυστυχώς, παραδοσιακά αντισημιτικά στερεότυπα και θεωρίες συνωμοσίας επανέρχονται στο προσκήνιο. Ενέργειες όπως η βεβήλωση κημητηρίων, επιθέσεις σε συναγωγές, εβραϊκά πολιτιστικά κέντρα, μνημεία ολοκαυτώματος επηρεάζουν τη ζωή των Εβραίων και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αξίες των ελευθέρων δημοκρατών χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Οι δολοφονικές αντισημιτικές επιθέσεις σε Τουλούζη, Βρυξέλλες, Παρίσι, Κοπεχάγη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γερμανία και αλλού προκάλεσαν διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας και ανέδειξαν την άμεση ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών καταπολέμησης του αντισημιτισμού. Θέλω να πω ότι η ασφάλεια είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα για μας, διότι φανταστείτε να πας στη συναγωγή να προσευχηθείς και να μπαίνει ένας να σε σκοτώνει. Θέσαμε το θέμα αυτό στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και μπορώ να σας πω με μεγάλη μου χαρά και τιμή ότι ο Υπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα, βάζοντας ή παίρνοντας τα μέτρα εκείνα τα οποία έπρεπε να πάρει, ούτως ώστε να μην επιτρέπουμε να γίνουν τέτοια γεγονότα. Δεν είναι το θέμα να διορθώσουμε μετά που θα γίνει. Το θέμα είναι να προλάβουμε. Εκεί έγκυται όλη η υπόθεση. Και έχω να πω από αυτό το βήμα ότι ο Χρυσοχοΐδης αντέδρασε άμεσα και έμεσα όταν ήμουνα σε ένα γεύμα στο Μόναχο με την καγκελάριό σας, την Άγγελα Μέρκελ, και εκεί δηλώθηκε ευθαρσός ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους Εβραίους που ζουν και είναι Γερμανοί πολίτες. Είναι υποχρέωση κάθε κράτους να τους προστατεύσει. Οι αντισημιτικές ενέργειες που καταστρέφουν, βεβηλώνουν τόπους αναφορά στην εβραϊκή ζωή και το ολοκαύτωμα, αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα, προκαλούν ανησυχία, καθώς υποδηλώνουν την αναβίωση του αντισημιτισμού σε χώρες όπου αναρρύθμιτοι Εβραίοι κάποτε έχασαν τη ζωή τους. Στη χώρα μας, το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων δημοσιεύει από το 2014 την έκθεση για περιστατικά σε βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας. Η έκθεση για το 2016 κατέγραψε 5 αντισημιτικά περιστατικά. Αντίστοιχη του 2017, 11 περιστατικά. Το 2018 τα περιστατικά έγιναν 14. Το 2019 γίναμε μάρτυρες της σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής του μνημείου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 2 μέρες πριν από την ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος. Μετά από τόσα χρόνια, το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προς τιμήν βέβαια και του Πριτάνεως και τα λοιπά, φτιάξαμε ένα μνημείο για να γνωρίζουν οι φοιτητές τι ήταν εκεί και πού βρίσκεται τώρα αυτό το Πανεπιστήμιο. Αυτό το μνημείο, τόσο απλό, καταστράφει. Πήγαμε όλοι εκεί και ο Δήμαρχος και οι Πριτανικές Αρχές και είπαμε, οκ,
Τι πρέπει να κάνουμε? Καταστράφη. Θα το ξαναφτιάξουμε και θα το ξαναφτιάξουμε. Όσες φορές το χαλάσουν, εμείς θα το ξαναφτιάξουμε. Αυτός είναι ο τρόπος που έχουμε, έως ότου ο κόσμος καταλάβει ότι σε ένα χώρο που φοιτούν παιδιά που διδάσκονται αξίες, δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες βαρβαρότητες. Δυστυχώς, οι πηγές που τροφοδοτούν αυτή την κατάσταση περνούν συνήθως απαρατήρητες. Εκπορεύονται τώρα από ένα καινούριο, από το διαδίκτυο, που δίνει τόσο στην προβολή όσο και στη διάδοση του μυσαλόδοξου λόγου μια ανωνυμία, εύκολη και ανέξοδη διέξοδο. Σταδιακά οι αντισημιτικές θέσεις συνιστούν τμήμα του δημόσιου διαλόγου και αναπαράγονται συνήθως χωρίς να εκδηλώνεται δημόσια αντίδραση. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να σκέπτεται κανείς αντισημιτικά και στο να κάνει τον κόπο να γράφει φράσεις εναντίον των Εβραίων ή έστω να τις αντιγράφει και να τις αναμεταδίδει. Αυτή η απόσταση έχει ήδη διανυθεί από εκατοντάδες Έλληνες στον διαδικτυακό χώρο και αναρωτιέται κανείς αν θα υπάρξουν επόμενα βήματα. Δεν εννοώ ότι η ελληνική κοινωνία έγινε πιο αντισημιτική. Εκείνο όμως που συνέβη είναι ότι σήμερα με το διαδίκτυο απέκτησε καθρέφτη. Κοινωνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της, που απλώς τα υποπνευόμασταν, τώρα είναι διακριτά στο διαδικτυακό κάτρωπτρο. Ο διάχυτος, ο ήπιος, όπως έχουμε χαρακτηρίσει τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα, δεν είναι πλέον αόρατο ρεύμα, αλλά ανάγνωσμα, άλλοτε αφελές και άλλοτε εξωφρενικό. Πρόσφατη έρευνα του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου απέδειξε ότι η εχθρότητα κατά των Εβραίων είναι πλέον συστατικό κομμάτι της επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Το 2007, στα σχόλια ποιοτικών γερμανικών ιστιοσελίδων, υπήρχε ένα ποσοστό 8% με αντισημιτικά μηνύματα. Το ποσοστό αυτό έφτασε 30% το 2017, με τα μηνύματα να γίνονται όλο και πιο έντονα. Μάλιστα, ο αντισημιτισμός εκδηλώνεται σε ευρύτερο πολιτικό φάσμα και δεν περιορίζεται στο χώρο των νεοναζί και των ακροδεξιών. Για όλα αυτά που σας είπα, αν μπορέσετε να με αντέξετε λίγο ακόμα, τελειώνω. Χρειαζόμαστε, λέμε, ένα μουσείο ολοκαυτώματος. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδος. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία πρόσφατη, μεγαλόπνοη. Προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε για την ενίσχυση της μνήμης. Η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδος δεν είναι στοίχημα της Ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Είναι στοίχημα της Θεσσαλονίκης και της πατρίδας μας. Γι' αυτό και έχουμε τη βεβαιότητα ότι το στοίχημα αυτό έχει κερδιθεί. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε το 2013 και είχαμε την τύχη τότε, εγώ προσωπικά, να συναντήσουμε ως εκπρόσωπο του γερμανικού κράτους τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Μάικλ Ροτ, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη μας επικοινωνία δεν διαθέταμε ούτε σχέδια ούτε οικόπεδο, είπε ναι, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το στηρίξουμε και θα είμαστε δίπλα σας για να το υλοποιήσουμε. Πράγματι, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει αποφασίσει να χρηματοδοτήσει την ανέγερση του Μουσείου της Ελλάδος με 10 εκατομμύρια ευρώ. Άλλα 10 εκατομμύρια θα δοθούν από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ η ελληνική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 8 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά θα απαιτηθούν περισσότερα χρήματα για την ολοκλήρωση, αλλά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να τα συγκεντρώσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι τότε είχε και έχει την θερμή υποστήριξη του Δημάρχου του Γιάννη του Μπουτάρη, την απόφαση των ελληνικών σιδηροδρόμων να μας διαθέσει τη γη, το χώρο για να μπορέσει να γίνει αυτό,
Και αν δεν τα είχαμε αυτά, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο σήμερα που θα σας πω και να κάνουμε και το Μητροπολιτικό Πάρκο γύρω-γύρω από αυτό το μουσείο. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά, αλλά πλέον το μουσείο δεν είναι μια ιδέα, είναι ένα project που προχωρά. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας του οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και έχουμε εκπροσώπους φορέων διεθνούς εμβέλειας που θα επιβλέπουν όλη αυτή την συνολική λειτουργία. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η επιλογή συνεργατών για να βοηθήσουν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα επιβλέψει στην ανέγερση των εγκαταστάσεων του μουσείου. Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίστηκαν προδιαγραφές και όροι δόμησης, έχει ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου πλησίων, όπως είπα, στο παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ενός χώρου με μεγάλο συμβολισμό για μας, τους Θεσσαλονικείς, για το ολοκαύτωμα, αφού εκεί ξεκίνησε, ήταν η αφετηρία του μαρτυρικού ταξιδιού, σιδηροδρομικού ταξιδιού, για τα στρατόπεδα Auschwitz-Birkenau. Το μουσείο θα λειτουργεί ως φάρος για τη διαρκή υπόμνηση των συνεπειών του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών του ανθρώπου. Θα φωτίσει μεταξύ άλλων τα όσα βίωσαν οι σεφαραδίτικες κοινότητες την περίοδο του ολοκαυτώματος, καθώς μέχρι σήμερα η παρουσία των γεγονότων επικεντρώνονται στις μεγαλύτερες κοινότητες της κεντρικής Ευρώπης. Ακόμα και στους Εβραίους, μέχρι πρόσφατα δεν ήταν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν τόσο γνωστό ή δεν μετρούσε τόσο πολύ, γιατί ενώ χάθηκε το 97% σαν άτομα ήταν 50.000. Ενώ, παράδειγμα, στην Πολωνία χάθηκαν 3 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε σε φαραδίτικη κοινότητα και εμείς πρέπει να μνημονεύσουμε τους αυτούς που χάθηκαν και αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Για να γίνει αυτή η στόχη αυτή, το μουσείο θα κάνει περιοδικές εκθέσεις που θα είναι της Θεσσαλονίκης και των άλλων εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδος και πώς καταστράφησαν. Επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα με την εξέλιξη του ρατσισμού, καθώς και η δημοσιοποίηση ευρημάτων στο εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό και ευρύτερο κοινό. Αν και έχουν γίνει σημαντικοί πρόοδοι για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών λειτουργιών ως προς τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος, το ολοκαύτωμα δεν γίνεται αισθητό στα σχολικά προγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για τη μακραίωνη και πλειοψηφική εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τον εβραϊκό πολιτισμό. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται άμεσα με την προτεραιότητα λειτουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Εκτός από τον κύριο σκοπό του, το Μουσείο Ολοκαυτώματος και το Μητροπολιτικό Πάρκο έκτασης 140 περίπου στρεμμάτων που αναμένεται να δημιουργηθεί στον περιβάλλοντα χώρο, θα λειτουργήσουν ως παράγοντας για την αύξηση της τουριστικής κίνησης της πόλης, αλλά και την ανάπτυξη και βελτίωση της ευρύτερης περιοχής. Όπως σας είπα, αυτό που το μουσείο που έχουμε σήμερα είναι το δεύτερο σε επισκεπτιμότητα μουσείο στη Θεσσαλονίκη, μετά το μουσείο, μεγάλο το μουσείο που έχουμε μετά. Τέλος πάντων, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, ο προηγούμενος Πρωθυπουργός, όσο και ο νυν, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στο μουσείο. Η τελετή θεμελίωσης στο χώρο του παλαιού σταθμού τον Ιανουάριο του 2018 και τότε ήταν μαζί με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ήταν ο Ρούβεν Ρίβλιν, ο πρόεδρος του Ισραήλ,
Και μετά ήρθε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και έκαναν μια ειδική εκδήλωση για το μουσείο αυτό το 2017. Και από αυτό φαίνεται ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία είναι κοινή για τη χώρα μας, αλλά και για το Ισραήλ. Όπως είπε και ο πρέσβης, οι σχέσεις πλέον Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε πολύ άριστο βαθμό. Νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν έτσι, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε ακόμα περισσότερο. Σήμερα είναι κατανοητό και αντιληπτό ότι και η Ελλάδα έχει ανάγκη το Ισραήλ, αλλά και το Ισραήλ έχει ανάγκη την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, και όλοι χρειαζόμαστε να έχουμε συνεργάτες και να έχουμε ανθρώπους που στηρίζουν για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Σήμερα δεν ζούμε μόνοι μας. Επομένως, η φιλία με το κράτος του Ισραήλ είναι θετική, όσο και για το Ισραήλ. Και θέλω να κλείσω ότι η άνοδος του αντισημιτισμού συνοδεύεται πάντα με ανιστόρικες αναλογίες και διαστρεβλώσεις. Η χώρα μας αφουγκράζεται τη φωνή των δεκάδων χιλιάδων πολιτών της που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης επειδή ήταν Εβραίοι. Τιμά τη μνήμη τους και αποζητά από το Μουσείο του Ολοκαυτώματος της Ελλάδος τα όσα αυτοί βίωσαν να λειτουργήσουν ως δίδαγμα για τη νεότερη γενιά. Εμείς αυτό που πάθαμε έχει ολοκληρωθεί. Εμείς μόνο μέσα από αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε στους νέους πώς δεν θα επιτρέψουν να ξαναγίνει. Και αυτό θα είναι μια δικαίωση για όλους αυτούς που χάθηκαν. Άλλος, κρίμα σε εμάς. Θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.